Καλησπέρα και από εμένα. Αποτελεί σήμερα μεγάλη χαρά και τιμή η σημερινή ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας τις βιωματικές μαρτυρίες καθώς και τις διδακτικές εμπειρίες που αποκόμισα από τη σχέση μου με την καθηγήτρια κυρία Νάντια Σερεμετάκη στα χρόνια των σπουδών. Καλύτερα. Okay. Την κυρία Σερεμετάκη ως συγγραφέα, ωστόσο, την πρωτογνώρισα νωρίτερα, στα εφηβικά μου χρόνια. Θυμάμαι, πήγαινα στην τρίτη ηλικίου, όταν η μητέρα μου, μου έκανε δώρο το βιβλίο της Έλα στον Έρωτα, μια εξυπνητική συλλογή. Είχα ξετρελαθεί, θυμάμαι τότε, έγραφα κι εγώ κάποια ποιηματάκια και αυτό το σοφό βιβλίο με προβλημάτισε με χιούμορ και με διαφώτισε για ένα θέμα, τον έρωτα, που δεν κατανοούσα τότε καλά, αφήστε που ακόμα το ψάχνω. Αργότερα, όταν έγινε δεκτή στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το 2013, ανακάλυψε εκ νέου την κυρία Σερεμετάκη, αυτή τη φορά ως ερευνήτρια, ανθρωπολόγο, καθηγήτρια, μέντορα και γυναίκα, μια κυρία όμορφη και πάντα κομψή. Με την επιστημονική της συνδρομή διάβασα με νέα ματιά τον Καδάφη, γνώρισα τις ελένδετες έννοιες του χώρου, του χρόνου, του σώματος, όρισα το τι θα πει διαπολιτισμική επικοινωνία, διαφορετικές αντιλήψεις των ήχων, του πόνου και των υλικών και άλλων στοιχείων που συναποτελούν την κουλτούρα και τον πολιτισμό. Από το συνολικό πρόγραμμα διδασκαλίας, το τμήμα όπου σπούδαζα, ξεχώρισα μεταξύ πολλών το μάθημά της εισαγωγής στην πολιτισμική ανθρωπολογία. Η διέστησή μου δεν με πρόδωσε, καθώς το συγκεκριμένο μάθημα αλλά και όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα της κυρίας Σερεμετάκη ήταν όλα τους μοναδικής έμπνευσης και διδακτικά. Κάθε Τετάρτη, θυμάμαι τότε είχαμε συνήθως μάθημα, ήταν σαν να ετοιμαζόμουν για ένα ταξίδι. Θυμάμαι πήγαινα από νωρίς στη βιβλιοθήκη να ετοιμάσω τις αποσκευές μου και μετά το μάθημα επέστρεφα πάλι για να τις ανανεώσω. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ιδιαίτερη εντύπωση μου είχε κάνει η πολυσχηδή προσωπικότητα της κυρίας Σερεμετάκη. Η κίνησή της στο χώρο, χαρακτηριστική, η στάση του σώματός της, ο ήχος της φωνής της, η μελωδία της αναγνώρισης των εύστοχων ερωτήσεων ή σχολείων μας, το υπέροχα, ο μπράβο παιδιά, και η ζωηρότητα των διδακτικών παραδειγμάτων της με είχαν αγγίξει και αρκετές φορές είχα συγκινηθεί αλλά και γελάσει με τις προσωπικές βιωματικές διηγήσεις της που συνιστούσαν η κάθε μία και από ένα μάθημα, ένα μάθημα αυτοστοχασμού. Την κυρία Σερεμετάκη όμως ως προσωπικότητα την γνώρισα και πέραν των μαθημάτων και μέσω της πολύπλευρης συνδρομής της στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας με τίτλο «Σήμα Πολύτροπων», του οποίου είχα την ευκαιρία ως φοιτήτρια να αναλάβω την οργάνωση. Η συμβολή της μέσω των μαθημάτων μας στην κατανόηση της σχέσης θεωρητικής αλλά και μεθοδολογικής μεταξύ της ανθρωπολογίας και της αρχαιολογίας, στάθηκαν αφορμή για να την καλέσουμε να δώσει μια εναρκτήρια ομιλία στο συνέδριο με θέμα τον διάλογο στην αρχαιολογία. Σήμερα είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ειδικεύομαι πάνω στον ψηφιακό πολιτισμό και τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και οφείλω να ομολογήσω πως στη διάρκεια των τωρινών σπουδών μου ανακαλύπτω εκ νέου την πρωτότυπη προσέγγιση της σε θέματα αντίληψης και μνήμης στη σύγχρονη εποχή με το βιβλίο της Παλινόστησης Αισθήσεων. Καθώς το διαβάζω ξανά, με τελείως διαφορετικούς φακούς, όπως θα λέγατε κι εσείς, και το γεγονός αυτό με κάνει να σκεφτώ πώς ένα βαθύδι επιστημονικό έργο τελικά βοηθά και συνεισφέρει σχεδόν ασυνείδητα, πολύ πέρα από τα χρόνια των σπουδών σου, σε όλη τη διάρκεια του βίου σου. Αφορμή λοιπόν για να την ανακαλύψω πάλι στα 24 μου, στάθηκαν ποικίλα με τα πτυχιακά ερωτήματα που έχω για το ρόλο των αισθήσεων και εν γέννη των αισθητηριακών αντιλήψεων και δυνάμεων στα FE εικονικά περιβάλλοντα, αυτά που λέμε σήμερα 3D, τα augmented και virtual reality και στη μετάβασή μας προς τον ψηφιακό πολιτισμό. Αναμφισβήτητα λοιπόν η κυρία Σερεμετάκη με το διεθνές αναγνωρισμένο και πάντοτε επίκαιρο επιστημονικό έργο της, αλλά και την κομψή παρουσία της, συνιστά πρότυπο για τις νέες φοιτήτριες. Ενσαρκώνει την εντιμότητα, οξυδέρκεια, διεπιστημονικότητα, τόλμη και πρωτοπορία, χαρίσματα που προσδίδουν κύρος όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αλλά και στις ανθρωπιστικές και πολιτισμικές σπουδές γενικότερα. Η ερευνητική της δράση και η απήχηση του έργου της παγκοσμίως με κάνει να αισθάνομαι
περήφανη που υπήρξα μαθήτριά της για 4 χρόνια. Παράλληλα όμως δεν πάβει ποτέ να με εμπνέει και να μου δίνει δύναμη να συνεχίσω ως νεαρή αρχαιολόγος να αγωνίζομαι για να απαντήσω τα δικά μου πια επιστημονικά ερωτήματα. Επομένως, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και από εδώ και σας εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε να μας εμπνέετε με τις δημιουργίες σας. Ευχαριστώ πολύ.